Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Γεια σας! Καλώς ήρθατε στην πιο μοδάτη εκπομπή του Mad TV. Είμαι η Σέμπλε και εδώ στο Mad for Fashion by Vivi και για την επόμενη ώρα θα μιλήσουμε για hot fashion trends, για beauty tips, θα σχολιάσουμε celebrity outfits και στο τέλος θα υποδεχτούμε έναν καλεσμένο έκπληξη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας ενότητα που είναι άλλωστε και η πιο hot ενότητα και σε αυτήν βλέπουμε παρέα και σχολιάζουμε τις πιο καυτές τάσεις της σεζόν. Σήμερα θα μιλήσουμε για το γαλάζιο, που αν και έχουμε αυτό το συγκεκριμένο δεν είναι τόσο γαλάζιο, λέω μια πιο σκούρα από χρωσή, το οποίο γαλάζιο, αν και το έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε περισσότερο για τις καλοκαιρινές σεζόν, τώρα όμως έρχεται, επανέρχεται δρυμύτερο από ποτέ, και στην χειμερινή μας καρδαρόμπα. Είτε είναι σε κάποιο παλτό, είτε είναι στα ρούχα σας, σε μία σχεδόν αξεσουάρ επίσης, παπούτσια ή τσάντα. Το γαλάζιο φέτος θα είναι πάρα πολύ τάση και νομίζω ότι είναι και ωραίο κιόλας, γιατί μέσα στον γκρίζο και το μονότονο του χειμώνα, το να βλέπουμε έτσι γλυκές αποχρώσεις, μας φτιάχνουν και το κέφι. Σήμερα γαλάζιο δεν είχα να βάλω παλτό, φόρεσα όμως το μικρό μου γουνάκι, προφανώς είναι οικολογικό, το οποίο με κρατάει και ζεστό και το έχω συνδυάσει με την τσαντούλα μου. Αυτή είναι η τσάντα bucket, το οποίο σημαίνει κουβαδάκι, έχει από μέσα δύο γάντους που μπορείτε να τη φοράτε και cross body. Μπορείτε να βρείτε τις τσάντες μου είτε στο Instagram beigebois είτε μέσω του e-shop στο beigebois.com. Πριν πάμε όμως σε ένα μουσικό διάλειμμα, θέλω να σας μιλήσω για την εταιρεία XX Love που είναι, αποτελεί νούμερο 1 πρόταση στην plus size μόδα. Έφτασε λοιπόν να αναδείξεις τις καμπύλες σου με τα πιο πρωτότυπα σχέδια που σου προτείνει η εταιρεία XX Love. Είναι, όπως είπαμε, ελληνική εταιρεία plus size και σε καλεί να σπάσεις κάθε στερεότυπο και να αναδείξεις τις καμπύλες σου. Μπορείς να βρεις μοναδικά κομμάτια τα οποία κολακεύουν κάθε σωματότυπο καθώς και την καινούργια τους συλλογή στο xxlove.gr. Πάμε σε break και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Mad for Fashion by Vivid. Και επειδή έρχονται Χριστούγεννα και γενικά οι διακοπές των Χριστουγέννων είναι έτσι πολύ ωραία ευκαιρία για να πάμε στο θέατρο, σας έχω μια πολύ ωραία πρόταση. Η παράσταση λέγεται «Μάρτυρας κατηγορίας». Το έργο είναι της Αγκάθα Κρίστη, σε σκηνοθεσία Νικορέστη, Χανιωτάκη. Παίζεται Τετάρτη με Κυριακή στο θέατρο Άνεσης. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας στο more.com. Λίγα για την υπόθεση, ουσιαστικά είναι ο Λεονάχ Βόλ, κατηγορείται για τη δολοφονία μιας πλούσιας χείρας. Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι αυτές είναι ο δολοφόνος. Τέλος πάντων, Αγκάθα Κρίστη, μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι έτσι μυστήριο και πάνω γύρω από έναν φόνο. Να πάτε να το δείτε, θα πω κι εγώ νομίζω να το δω. Ήρθε η ώρα να παίξουμε το αγαπημένο μου παιχνίδι που είναι το Smash or Pass. Σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν βλέπουμε παρέα celebrity outfits και σχολιάζουμε ένα το outfit και στο τέλος θα πούμε άμα είναι Pass ή είναι Smash. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με η Ιλιάνα Παπαγεωργίου. Φοράει ένα μεταξωτό τύπου φόρεμα μακριμάνικο, το έχει ταιριάξει με μία μπότα ψηλή μαύρη. Έχει και ένα σχέδιο πάνω. Τι σχέδιο είναι αυτό πάνω, μπορείτε να μου πείτε. Συγγνώμη. Δεν, σαν φίδι λένε. Τόσα βλέπουν και αυτά τα παιδιά εκεί, τόσα μου λένε. Λοιπόν,
Δεν μου αρέσει, να σας πω την αλήθεια. Έχουμε δει την Ηλιάνα σε πολύ πιο ωραίες εμφανίσεις. Αισθάνομαι ότι της δίνει, την γυρνάει αυτό το outfit για κάποιο λόγο. Δεν το προτιμώ, οπότε είναι ένα pass. Πάμε να συνεχίσουμε με Άννα Μανατίδου. Ναι, η αλήθεια είναι πως μας έχει συνηθίσει λίγο στις πιο sexy εμφανίσεις και νομίζω ότι την έχουμε ξαναδεί κιόλας με ένα παρόμοιο. Ωραίο είναι, μαύρο φόρμα, έχει και τα ανοίγματα στο πλάι, είναι πιο sexy. Ωραία κοπέλα είναι, παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει κάποια συλληστική πρόταση. Είναι λίγο αδιάφορο ο νόμος, οπότε πας και πάμε να τελειώσουμε με Πόπι Παγούδι. Ωραία, φοράει έτσι ένα μπλουζάκι κρόπτο που δένει πίσω, είναι σετ, μαζί με ένα, τι είναι, φούστα παντελόνι, φούστα είναι με σκίσιμο. Είναι ωραία φωτογραφία, σαν φωτογραφία, παρόλα αυτά πάρα πολύ basic, δηλαδή πάρα πολύ απλό. Δεν έχει κάποια στιλιστική πρόταση, οπότε πας. Σήμερα δεν ξέρω τι έχει κάνει ο αρχισυντάκτης μου, άλλες φορές μου έχει καλύτερα. Παράπονο είναι αυτό, ζωήτσα. Λοιπόν, πριν πάμε όμως σε μουσικό διάλειμμα, είμαστε εδώ στο Marfa Fashion by Vivid. Η Vivid είναι ένα smart και responsible brand, το οποίο φτιάχνει θήκες με κομψό ύφος και υψηλή ποιότητα. Να πούμε ότι είναι ένα brand με πράσινο κοινωνικό μήνυμα, άλλωστε αυτό φαίνεται και από τις συσκευασίες, οι οποίες είναι από 100% ανακυκλώσιμα υλικά. Να πούμε κιόλας ότι οι θήκες είναι φτιαγμένες από υλικά όσο πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Και πέρα από το να προστατεύουμε τις συσκευές μας, προστατεύουμε και το περιβάλλον. Μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές θήκες σε πάρα πολλά σχέδια για όλες μας, τις συσκευές. Μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σε συνεργασία με την ΜΚΟ We4All έχουν έτσι ένα πολύ οικολογικό έργο. Κάθε εβδομάδα λοιπόν το ΜΑΤ σε συνεργασία με τη Vivid διοργανώνουν ένα διαγωνισμό έτσι ώστε να μπορείς και εσύ να κερδίσεις θήκες αλλά και ένα κινητό Samsung A34. Μπορείς να δεις κάτω δεξιά τους όρους συμμετοχής και να μπεις, ή αλλιώς μπορείς να μπεις είτε στο Instagram του MAD TV είτε της GlobalSat.unicom Group. Πάμε λοιπόν σε σύντομο μουσικό break και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Mad for Fashion. Υπάρχει μια μικρή αλλαγή τοποθεσίας ασφαλώς, γιατί σκέφτηκα ότι το παλτό μου είναι λευκό και θέλω να το αναδείξω. Και πάνω στο μαύρο, πόσο καλύτερη η αντίθεση να γίνεται. Λοιπόν, Mad for Fashion by Vivid. Η Vivid είναι ένα smart και responsible brand, το οποίο έτσι φτιάχνει θήκες για όλες μας τις συσκευές, σε πολλά χρώματα, πάρα πολλά σχέδια, γιατί προφανώς το να συνδυάζεις και να ταιριάζεις τη θήκη του κινητού σου, του tablet σου με το outfit, είναι έτσι, δίνει κάτι παραπάνω. Να πούμε ότι η Vivid είναι ένα brand με ένα πράσινο κοινωνικό μήνυμα, καθώς όπως βλέπουμε και από τις συσκευασίες, είναι φτιαγμένες από 100% ανακυκλώσιμα υλικά. Να πούμε επίσης πως σε συνεργασία με την ΜΚΟ We4All η Vivid έχει έτσι ένα πολύ πράσινο οικολογικό έργο. Πάμε λοιπόν σήμερα να υποδεχτούμε τη σημερινή μας καλεσμένη, η οποία είναι μοντελάρα. Εμείς τη γνωρίσαμε μέσω της συμμετοχής της στο Greece's Next Top Model το 2019 και έκτοτε η πορεία της είναι ανωδική. Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε την Ήλτα Κρόνη. Γεια σου Ήλτα μου, καλώς ήρθες. Hello, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε κιόλας. Εγώ ευχαριστώ. Τι ωραία που είναι εδώ. Σαν το σπίτι σου, είδες. Thank you. Και ναι. Σήμερα να πούμε ότι έχεις και τη θέση του παρουσιαστή. Λοιπόν, τι θα πούμε σήμερα. Λοιπόν, τι κάνεις γενικά, σε τι φάση πετυχαίνουμε. Νομίζω ότι πετυχαίνουμε στην καλύτερη φάση. Σούπερ. Που είμαι πιο κοντά στον εαυτό μου, μια εξέλιξη, ξέρω πλέον τι θέλω και τα βήματα μου πιο σταθερά. Mm-hmm.
Έχω πλάι μου έναν άνθρωπο που με αγαπάει και τον αγαπάω, οπότε I'm happy. Sweet. Και τι άλλο μπορώ να ζητήσω, αυτά. Τα πάντα, λοιπόν. Ασχολήσα χρόνια με το χώρο του modeling. Θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη σου φωτογράφηση? Η πρώτη μου φωτογράφηση, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, δεν είχα κάποιον να με κατατοπίσει και τι γίνεται ακόμα. Μ' άρεσε, έβλεπα περιοδικά τα πάντα. Και είχα μια φίλη μου και αυτή ξεκινούσε έτσι λίγο φωτογράφηση. Και εγώ έλεγα θα βάλω πάντα. Make-up, από εδώ, από εκεί, ρούχα. Νομίζω είχε κάνει και νύχια τότε, δεν θυμάμαι. Και φαντάσου πώς πήγε αυτό τώρα. Okay. Αλλά ήταν nice, λέει, το θυμάμαι, ήταν λίγο failure, αλλά ήταν nice. Δεν πειράζει, όμως νομίζω ότι όλοι ξεκινάμε από κάπου. Πρέπει να ξέρεις πώς θα ξεκινήσει το μόντελ. Εγώ δεν είχα ιδέα. Απλά ήξερα ότι μ' άρεσε και ότι έβλεπα, έλεγα α, θα κάνω αυτό. Αλλά εννοείται ότι για να κάνεις αυτό που βλέπεις υπάρχει ένα ολόκληρο team από πίσω ναι. του. Και όταν είσαι μικρή δεν έχεις ιδέα. Ναι. Εμείς βέβαια σε γνωρίσαμε μέσω της συμμετοχής σου στο GNTM, GNTM το 2019. Πώς προέκυψε όλο αυτό? Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Α, ξεχάσει. Ρίξε μαύρη πέτρα πίσω τη. Όχι, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, αλλά έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και ξαναμιλάμε πάλι γι' αυτό. Πώς ξεκίνησε? Εγώ, όπως σου είπα, δεν είχα ιδέα για μόδα και όλα αυτά. Έχω μεγαλώσει Κρήτη. Που δεν είχα κάτι και κοντά για να είναι inspiration. Και τυχαία, σε μια φίλη μου είχα πάει και είχα δει ένα από τα παλιά επεισόδια. Και λέω, τι είναι αυτό, τι γίνεται εκεί? Και από εκεί την πέρα κάποιος μου πήγε αγάπη. Και λέω, οκ, okay, τώρα τι γίνεται, τι νιώθω τόσο ωραία, γιατί μου αρέσει πολύ αυτό το show. Μετά τελείωσε και έλεγα ότι ήθελα να μπω. Είχα δηλώσει και Γερμανία και με ήθελαν, αλλά ήθελαν να ξέρω γερμανικά, που δεν ήξερα. Με τη Χάιντι. Ναι. Και έτσι είχε μείνει ένα αποθυμένο και είχα συνεχίσει την πορεία μου και τον άκουσα ότι ξαναξεκίνησε. Ήμουν Ινδία τότε. Λέω, εντάξει, θα δηλώσω. Ήθελα να τη ζήσω, γιατί από μικρή έτσι ξεκίνησα και λέω, οκ, okay, I wanna try it. Και πήγε πολύ καλά, δώρο. Θες να μου πεις λίγο, ποια είναι η δοκιμασία η οποία θα σου μείνει για πάντα στο μυαλό? Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι οι μοντέλες ήταν πάρα πολύ ξεχωριστές. Δηλαδή, από τη στιγμή που ξεκίνησε εκεί πέρα, που κατεβήκαμε, δεν ξέρω κι εγώ πόσα μέτρα, αλλά αυτή που θα μου μείνει είναι ότι είχα μια δοκιμασία και ήταν το κόνσεπτ να είσαι η σεξι νοικοκυρά, κάπως και τέτοια. Και εγώ το σεξι μου είναι λίγο διαφορετικό, αλλά ήξερα τι ζητάνε. Δηλαδή, είχα τη γνώση ότι θέλουν όντως το σεξι, το αντικειμενικό το σεξι. Η νοικοκυρά τώρα αντιμένει και μου είχαν δώσει ένα ψάρι. Okay. Αγάπη. Και λέω, είδα τώρα, ή είσαι failure ή τα δίνεις όλα. Και εκεί πέρα το έζησα στο full και νομίζω ότι πέτυχε και αυτή μου έχει μείνει στο μυαλό μου. Πήρες και την καλύτερη φωτογραφία? Θυμάμαι αν πήρε την καλύτερη, είμαι σίγουρα στις καλύτερες, αλλά θυμάμαι αν την καλύτερη. Κοντά ήμουν. Νομίζω ήμουν στις δύο καλύτερες. Okay. Κάτι τέτοιο. Όπως και να έχει, η εμπειρία μένει. Εννοείται. Άμα γινόταν GNTM All Star, θα πήγαινες? Το έχω σκεφτεί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εννοώ. Η τηλεόραση είναι tricky. Και τώρα που το έχεις ζήσει, ξέρεις τι ακριβώς παίζει και αυτά, δεν ξέρω πώς θα είναι. Δηλαδή, νομίζω ότι μόνο εκείνη τη στιγμή που θα μου κάνω αυτήν την ερώτηση, άμα γίνει ποτέ. Θα νιώθω και ανάλογα και τι έχω κάνει αυτό, δεν μπορώ να το αφήσω, γιατί θέλει και χρόνο και αυτό να είσαι μέσα στο σπίτι. Καλά, ναι, και δεν είναι και πιο. Και θα είναι και πολύ ανταγωνιστικό και θα είναι και άλλη φάση. But I don't know. Ξέρουμε ότι έχεις έτσι δουλειές σε Ελλάδα, Ινδία, σε πολλές χώρες τέλος πάντων. Υπάρχει έτσι μια συνεργασία η οποία ξεχωρίζει εσένα? Θα σου πω αυτή που μου έρχεται στο μυαλό μου κατευθείαν. Ήταν για περιοδικό, για το Hoof Magazine, που ήμουν η Glitter Girl. Έγιναν πολλά casting γι' αυτό και δεν είχα κάνει ποτέ. Και το έβλεπα στο μυαλό μου ποτέ πολύ wow και πώς θα είναι και πόσο δύσκολο είναι. Γιατί είχα δουλέψει αρκετά, αλλά δεν είχα πάρει περιοδικό. Και μετά όλο το team ήταν τόσο ωραίο, τόσο cool. Ένιωθα λίγο σαν βακισίλισσα, γιατί είχαν και με glitter και αυτά και πολύ girly. Και είναι μία από τις εμπειρίες που μου έχει μείνει. Μου έχει μείνει ακόμα και μέχρι σήμερα. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, ξέρουμε ότι πέρα από το modeling ασχολείσαι και με τη φωτογραφία. Ναι. Θέλεις να μου πεις ποιο είναι το κίνητρό σου για να... Πώς έτυχε να ασχοληθείς με αυτό? Πώς έτυχε? Μ' άρεσε ο χώρος της μόδας, πάντα μ' άρεσε, αλλά ήξερα ότι πρέπει μια φάση, ειδικά τότε που είχα ξεκινήσει εγώ, ήταν μέχρι τα 20 κάτι τελειώνει. Εντάξει, πλέον έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και πάντα σκεφτόμουν τι μ' άρεσε. Και μ' άρεσε και το styling και όλα αυτά, αλλά έλεγα ότι
Ίσως μου αρέσει αυτός που με καθοδηγεί, δηλαδή ο φωτογράφος ή ο πελάτης σου λέει: πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Και πάντα αναρωτιόμουν πώς είναι να είσαι πίσω από αυτό. Και πώς είναι, δηλαδή, εσύ να έχεις την εικόνα και να το βγάζεις όπως θέλεις. Και ήθελα να το δοκιμάζω. Βέβαια ήταν λίγο τρική, γιατί λες ότι: Οκ, το θες πολλά χρόνια. Άμα το κάνεις, θα σ' αρέσει μετά. Ή μπορεί να πεις ότι: Οκ, δεν μου αρέσει, να τι κάνουμε. Και έτσι το πήρα να το ξεκινήσω και ήταν όντως πολύ μαγικό. Δηλαδή είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ναι, και πιστεύω κιόλας ότι και η εμπειρία που είσαι σαν μοντέλο βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει και στα μοντέλα που θα μιλήσεις, τι χρειάζονται. Γιατί ένας φωτογράφος που δεν υπήρχε μοντέλο πριν ή κάτι, κάποιες φορές που το έχω νιώσει κι εγώ, πιο πολύ τα κολλάνε τα μοντέλα με τρόπο που μιλάνε και πρέπει να καταλάβεις τι το μοντέλο εκείνη τη στιγμή έχει ανάγκη. Οπότε αυτό με έχει βοηθήσει αρκετά, θα έλεγα. Ναι. Θέλω να μου πεις, αν φωτογράφος και όταν φωτογραφίζεις, τι αποτελεί η πηγή έμπνευσής σου? Είναι πάρα πολλά. Αν κάποιες φορές δεν έχω κάτι στο συγκεκριμένο στο μυαλό μου με κάποιον πελάτη ίσως που χρειάζεται να κάνουμε κάτι, που είναι, υπάρχει ένα mood board, μπορεί να είναι παντού, δηλαδή στους δρόμους, με τους ανθρώπους, πώς είναι, τα styling, με τον καιρό, ακόμα και στο μετρό, να κάθομαι, να κοιτάω. Και εκεί πέρα ξεκινάνε ιδέες με αυτά που βλέπω και μετά το ψάχνω λίγο να φτιάξω ένα mood board και έτσι ξεκινά και χτίζεται. Τέλεια. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για social media. Σε βλέπουμε πολύ, αρκετά ενεργή στα social media. Πιστεύεις, ποια είναι τα μηνύματα τα οποία λαμβάνεις πιο συχνά? Έχω παρατηρήσει ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να μιλήσει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό. Είναι καλό βέβαια που έχουμε τα social media και έχουμε μια επαφή και μπορούμε να βοηθήσουμε από εκεί, χωρίς να ξέρεις κάποιον. Αλλά απ' την άλλη καταλαβαίνω ότι δεν έχουν τον κόσμο κοντά, δηλαδή τους φίλους και όλα αυτά. Και τους είναι πιο εύκολο να μιλήσουν με ένα ξένο άτομο που βλέπουν ότι είναι φιλικό και ανοιχτό να τους βοηθήσει. Και πολλές ερωτήσεις είναι βέβαια με το modeling, θα μπορούσα να είμαι μοντέλο, πώς μπορώ να ξεκινήσω, τι μπορώ να κάνω. Αυτά είναι τα πιο κλασικά που δέχομαι. That's sweet όμως. That's sweet, εννοείται, και ότι μπορώ, βοηθάω πάντα. Λοιπόν, πιστεύεις όμως ότι η υπερβολική έκθεση στα social media είναι κάτι το οποίο είναι καλό ή κακό για μια καριέρα ενός μοντέλου και φωτογράφου κιόλας? Έχουν μπει τα social media, αλλά κανονικά το μοντέλο δεν είναι social girl. Θέλω να σου πω ότι κανονικά υπάρχουν πάρα πολλά διάσημα μοντέλα που είναι σε magazines και σε καλές δουλειές που δεν υπάρχουν στα social media. Είναι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι ένα πλάστορ στα social media, αλλά εκεί μπορεί και να καείς και να κερδίσεις πάρα πολύ από αυτό. Γιατί πλέον έχουν μπει τα social και σαν δουλειά. Είναι κάτι πολύ πιο έξτρα. Πιστεύω ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή για να μην κάψεις τον εαυτό σου. Γιατί άμα είσαι συνέχεια στα social και βάζεις οτιδήποτε, λέμε τώρα σαν μοντέλο, μετά πελάτης, θα έχεις καεί ήδη κάπως. Αλλά ανάλογα γι' αυτό, δηλαδή ανάλογα το προφίλ σου και πώς το προσέχεις και τι δίνεις. Από την άλλη όμως μπορείς να το λειτουργήσεις και ως προς, πώς το λένε, όφελός σου. Εννοείται, γι' αυτό θέλει προσοχή, γιατί είναι πάρα πολύ καλό και πλέον βοηθάει πάρα πολύ κόσμο, είναι και πολύ εύκολο άλλος να σε βρει, αλλά έχω δει ότι έχει κάψει και κόσμο. Ναι. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση πριν πάμε σε break. Ναι. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να έχεις κάνει και δεν έχεις κάνει? Δηλαδή κάτι πιο αποθυμένο, ας πούμε. Εκτός τη φωτογραφία, είχα και σαν όνειρο, το πω έτσι, λίγο σαν στόχο, να ανοίξω δικό μου πρακτορείο. Μοντέλα. Από την αρχή, να τα μάθω, να πάνε εξωτερικό. Και νομίζω αυτό δεν θα γίνει. Δηλαδή, ποτέ δεν μιλήσεις ποτέ. Ναι, ποτέ δεν μιλήσεις ποτέ. Ακόμη, αλλά γιατί έχω καταλάβει ότι μετά από το σου λένε ότι αυτό θέλει πάρα πολύ γύρω στο μάχη. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι τόσο τάτσι με τα μοντέλα, γιατί δεν μπορείς να είσαι πίσω. Να είσαι με πρακτορείο, θα έχεις πάρα πολλά μοντέλα. Και εγώ δεν ξέρω να έχω αυτό στο μάχη. Δηλαδή, θέλω όλους, ξέρω πώς είναι το να είσαι ένα πρακτορείο και ξέρω τι σημαίνει να περιμένεις το τηλέφωνο, να περιμένεις τη δουλειά ή την απογοήτευση. Οπότε δεν ξέρω πώς θα το έκανα αυτό. Δηλαδή, γι' αυτό λέω, μπορεί να γίνει κάποτε, αλλά κάπως είμαι καλά και έτσι που είμαι, οπότε δεν ξέρω. Μπράβο. Θα δεις. Θα δω. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ πέρα με τη Μίλτα. Επιστρέψαμε εδώ λοιπόν στη Mad for Fashion by Vivid και στην παρέα μας σήμερα έχουμε την Μίλτα Κρόνη. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μερικές ερωτήσεις που είναι πιο για τη μόδα. Βεβαίως. Ωραία. Θέλω να μου πεις 3 item που δεν θα ήθελες να αποχωριστείς από την καρδαρόμπα σου. Τρία item.
Ναι. Σακάκι. Okay. Βάζουμε και τα παπούτσια σαν αξουάρ. Ναι, βέβαια. Ένα ιδιαίτερο παπούτσι. Mm-hmm. Του τύπου. Του τύπου. Α, είναι δύσκολο γιατί μου αρέσουν όλα εμένα. Mm-hmm. Αλλά πάντα είμαι στο λίγο πιο ιδιαίτερο, όπως ας πούμε αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι απλό ποτάκι, λίγο πιο ιδιαίτερο mm-hmm. κομμάτι. Οπότε θα έλεγα κάτι σε ποτάκι, έτσι, λίγο πιο ιδιαίτερο. Okay. Και άλλο τρία. Ένα. Δύσκολο. Ένα sick φόρμα. Mm-hmm. Πάει με όλα. Ωραία. Θέλω να πεις ποιο fashion trend δεν θα ήθελες να επιστρέψει. Ξέρεις κάτι, δεν έχω ακριβώς να πω. Γιατί, γιατί νιώθω ότι σε όλα που έχω κάνει ή που βλέπω ή moodboards και αυτά, κάπως βρίσκω τον εαυτό μου, κάπως με εμπνέουνε, κάπως δεν θα με πείραζε. Ναι. Οπότε δεν νομίζω ότι έχω κάποια που έλεγα ότι όχι, δεν θέλω να επιστρέψει. Ό,τι και να επιστρέφει, πλέον επιστρέφει με μια άλλη πινελιά. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι ακριβώς αυτό που ήταν και είναι κάπως πιο trend. Okay. Οπότε δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή τύπου τα φούτερ ή τα μπλουζάκια με τα αρκουδάκια, θα θέλεις να, δεν θα έχεις πρόβλημα να επιστρέψεις. Ναι. Εντάξει, όχι. Όχι. Ωραία, εντάξει, ωραία. Συμφωνούμε, κατάλαβες. Όχι, αυτό δεν ήμουν ποτέ, ούτε παιδάκι. Ωχ, Θεέ μου. Ποιο είναι το πιο παράξενο πράγμα που έχεις στη τσάντα σου? Πιο παράξενο. Τι ωραία, δεν ξέρω. Αχ. Νομίζω δεν έχω κάτι παράξενο. Κάτσε να σκεφτώ. Όχι. Δεν έχω κάτι παράξενο. Νομίζω ότι όλα είναι normal. Ναι, και εγώ προσπαθώ τώρα να σκεφτώ. Εσύ έχω λέμε κάτι παράξενο μπορεί να έχεις στην τσάντα. Δεν ξέρω. Καλά, όλο και πολλές φορές έχουμε παράξενα πράγματα, τα οποία μας φαίνονται πάρα πολύ normal. Αλλά για τους άλλους μπορεί να φαίνονται, ξέρεις, πολύ παράτερο. Όχι, νομίζω ότι είμαστε normal. Okay. Δηλαδή, θα... Ναι, όχι, δεν έχω κάτι παράξενο. Okay. Α, εγώ έχω κάτι παράξενο. Τι? Είναι ένας φελός. Ναι. Είναι φελός σαμπάνιας από ένα event που είχε γίνει. Και απλά το έχω στη τσάντα μου, σχεδόν πάντα και... It's your lucky, ξέρω. Ναι, και δεν είναι ότι είναι σκεμμένο. Και πολλές φορές βρίσκω πολύ παράξενα πράγματα. Οκ. Τύπου καμιά κάλτσα. Αλλά αυτό είναι επειδή, ξέρεις, με στην αταραξία. Όχι, εντάξει. Ναι, τέλος πάντων. Θυμάσαι κάποιο ευτράπελο που σε έχει συμβεί σε πασαρέλα? Κάτι έτσι... Ένα κάτι κακό, παιδί μου, δεν ξέρω. Κάπου παπούτσι, κάπου... Κάπου παπούτσι, κάτι για να σπρώξουμε. Δεν θυμάμαι να μου έχει συμβεί εμένα. Θυμάμαι λίγο το άγχος. Είχα μια πασαρέλα και ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή? Πάρα πολλά μέτρα. Δηλαδή, σαν να λέμε, δεν έβλεπα το τέλος κάπως και λέω ότι θα περπατάω. Εντάξει, το ζεις, αλλά πώς θα το ζεις. Λέω, πού είναι το τέλος. Και είχα παρατηρήσει, βγαίναμε, δεν ήμουν μόνη μου, εννοείται ότι πρέπει να γεμίσει και ήταν και άλλα κορίτσια. Και πολλές μπροστά μου τους είχαν πέσει το παπούτσι. Και έβλεπα παπούτσι και έβλεπα και την άλλη και πιο σιγά και τι να κάνω. Δηλαδή, και έβλεπα ότι δεν ζούσα εκείνη τη στιγμή. Γιατί είσαι όλη μέρα στη δουλειά και περιμένει τα 2 λεπτά σου να το ζήσει, να την κάνει την πασαρέλα. Και εκεί μου είχε πιάσει ένα άγχος. Θα μου φύγει το παπούτσι. Η κοπέλα θα προχωρήσει, πρέπει να την πάρω, τι θα κάνω. Αλλά δεν μου είχε τύχει. Γιατί πάντα είναι από τα αγαπημένα μου οι πασαρέλες και πάντα προσέχω πάρα πολύ το ρούχο, τι έχει, είναι περίεργο, τι να προσέχω άμα γίνει αυτό. Δηλαδή έχω σκεφτεί το χειρότερο σενάριο. Το παπούτσι να μου φύγει, λέω πώς θα το φτιάξω. Αλλά δεν μου είχε τύχει. Οπότε... Και άμα σου έφευγε το παπούτσι, πώς θα το έφτιαχνες? Αν μου έφευγε, ανάλογα εκείνη τη στιγμή που σου νιώσω, είχα περπάταγα με τη μύτη στο ένα πόδι και τα περπάτηκα ή θα βάζω και το άλλο και τα είχα στο χεράκι μου, κυρία, και δεν προχώρεγα. Ναι, αυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να δείξεις, ρε παιδί μου, ότι κάτι έγινε, σιγά, it's okay, you go on. Δηλαδή συμβαίνει, δεν φταίει εσύ εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και τελευταία ερώτηση λοιπόν, πώς φαντάζεσαι την Ήλα σε 10 χρόνια? Wow! καλή ερώτηση. Tricky. Τη φαντάζομαι μητέρα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Okay. Ναι, είναι κάτι που θεωρώ ότι σε 10 χρόνια θα έχει γίνει με το καλό. Καλή φωτογράφο. Okay. Ναι. Δεν
ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Δηλαδή, είναι δύο πράγματα που πιστεύω ότι καλύπτουν και την εσωτερική και το εξωτερικό κομμάτι. Mm-hmm. Οπότε, αυτά μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή που μου έρχονται. Σίγουρα θα είναι πολλά, πολλά άλλα. Γιατί είμαι άτομα που δεν είμαι ένα και ένα, κάνω δύο, είμαι πάντα, κάνω χίλια yeah. πράγματα. Αλλά νομίζω το ξαναπούμε μέχρι τότε. Τέλεια. Και να σου πω πώς θα πάει. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που σήμερα ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Ναι, 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 ναι. Και πολύ κόσμο. Νιώθω ότι τώρα είμαι σπίτι. Δεν υπάρχει αυτό. Αχ, τι θα πούμε. Αχ, πώς θα είναι. Αυτό είναι. Πολύ cool. That's a vibe. Ναι, ναι, ναι. Χαρήκα και εγώ που σε ανάλυσα από κοντά. Εύχομαι ό,τι και να κάνει να πάει καταπληκτικά. Thank you. Επίσης. Λοιπόν. Αυτό το σημερινό μας λοιπόν επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Παρ' όλα αυτά, μην ανησυχείτε, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 7 για να μιλήσουμε για hot fashion trends, για beauty tips, να υποδεχτούμε αγαπημένους καλεσμένους και ό,τι άλλο προκύψει. Είμαι η Σέμπλε και σας φιλώ γλυκά.